Η σύλληψη του Ολλανδού 41 ετών που ήταν υπό στενή παρακολούθηση του τελευταίου μήνε για υποθέσει παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου έγινε χθε στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Αμέσω άναψε το πράσινο φω για την πραγματοποίηση εφόδων σε οικίε και υποστατικά σε πέντε διαφορετικέ χώρε ανάμεσά του και Κύπρο. Ταυτόχρονα, γιατί κατά τον ίδιο χρόνο που γίνεται το επιχείρηση στη Λεμεσόνη έρευνα, γινόταν επίση έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, Γερμανία και στην Αυστρία. Παραλήφθηκαν ω τεκμήρια δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστέ, δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ένα πύργος ηλεκτρονικό υπολογιστή το χρηματικό ποσό των, των 6.790 ευρώ και αριθμό εγγράφων. Μετά το αίτημα των Ολλανδικών Αρχών, κατασχέθηκαν από το σπίτι του 41χρονου στη Γερμασόγια και δύο πολυτελή οχήματα, τα οποία φέρονται να αποκτήθηκαν με χρήματα από παράνομε δραστηριότητε. Τα διάφορα τεκμήρια που έχουν παραλυφθεί αξιολογούνται από Ολλανδού ανακριτέ που ευρίσκονται στην Κύπρο, ενώ ενήμεροι για την πορεία των ερευνών τηρείται και η Interpol.